σας παρακαλώ πολύ. Όπως θα σεβόμαστε εσάς, θα σέβεστε τους συνομιλητές μας. Δεν θα κάνει μορφασμούς η κυρία Θεοδωροπούλου. Λοιπόν, συνεχίστε παρακαλώ. Καταρχήν, που πήρα τηλέφωνο. Θέλετε να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Παρακαλώ. Έτσι πληροφορήσετε τον κόσμο. Που σε ψήφισε ο κόσμος. Όχι για να προβάλλει σε χαρακτηρισμούς. Δεν τον διακόπτει η κυρία Θεοδωροπούλου. Να έχει λίγο σεβασμό καταρχήν. Και εσείς όμως την κυρία Θεοδωροπούλου. Και εσείς την κυρία Θεοδωροπούλου. Γεια σας παρακαλώ. Είναι και κυρία. Γιατί δεν βλέπω καλά εγώ. Είναι και κυρία. Παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε δήμαρχε, συνεχίστε. Όλες είναι κυρίες και όλοι είμαστε κύριοι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν πήρα ένα τηλέφωνο. Ωραία. Θέλετε να μιλήσω από παρακαλώ, σας ακούω. Λοιπόν, μη με διακόψετε τώρα. Παρακαλώ, σας ακούω. Λοιπόν, πρώτο θα πρέπει να καταλάβετε δύο πράγματα. Ήρθε το Άστρα, για να μην λέμε ονόματα, σήμερα στον Άναυρο και τράβηξε, έκανε ρεπορτάζ. Είναι έτσι ή δεν είναι? Προφανώς. Όπως και άλλα κανάλια. Ναι. Ο λόγος που έρχεται εκεί μια κάμερα, τι είναι? Να καταγράψει. Να πάρει τις δηλώσεις, να καταγράψει και να πάρει τις δηλώσεις. Γιατί δεν τις προβάλλετε? Και εμένα πρέπει να μεταφέρει τα λεγόμενα τα δικά μου, κυρία Θεοδωροπούλου. Δεν έχω ακόμα προβάλει. Δεν έχω προβάλει ακόμα. Κανένα ρεπορτάζ δεν έχω προβάλει ακόμα. Αλλά ακούστε λοιπόν να σας πω, για να ξέρει και ο κόσμος. Ναι, ναι, για πείτε. Από εδώ και πέρα, για κάποιους κοινούς φίλους, δεν έχω προβεί στις διαδικασίες που προβλέπονται. Επειδή τα λεγόμενα τα δικά μου και τα πραγματικά περιστατικά τα παραποιείτε σκοπίμως, ναι, την άλλη φορά που θα το κάνετε αυτό, θα υποβάλω μήνυση. Το λέω, είναι τελείως αντρικό. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Ποια περιστατικά έχουμε παραποιήσει? Όταν λοιπόν εγώ αναφέρομαι σε ένα περιστατικό, μεταφέρετε το όπως έχετε υποχρέωση, όπως τα είπα. Λέξεις που δεν έχω πει στο στόμα μου, δεν θα λέτε. Ποια λέξη? Ακριβώς, πού αναφέρεστε? Εξηγηθείτε. Με διακόπτε. Πάμε λοιπόν. Εξηγηθείτε. Πήγα στον Άναυρο. Μάλιστα. Υπάρχει πιο δημοκρατικό και πιο σωστό? Υπάρχουν 50 κάτοικοι από τη μία πλευρά, από την Αθανασάκη όπως είπατε, 50 από την άλλη πλευρά. Διαφωνούν. Έχει ξαναπάει ποτέ δήμαρχος της πόλης του Βόλου στο σημείο αυτό που υπάρχει μια διαφωνία, στο να δώσει λύση? Αν έχει ξαναπάει, πέστε μου το. Αυτό θεώρησε ότι είναι σωστό. Τους κάλεσα την άλλη εβδομάδα στο γραφείο μου, με τους αρμόδιους φορείς που είναι το ΚΤΕΛ, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του Μοσίου και οι κάτοικοι. Η τροχέα είναι για σας. Μη με διακόπτετε. Όταν τελειώσω θα μου το πείτε. Εγώ μιλάω τα πραγματικά περιστατικά και τις αλήθειες. Δεν κρίνω με σκοπιμότητα. Ολοκληρώστε, δήμαρχε. Τα είπα το πρωί αυτά, τα ξαναλέω τώρα. Μάλιστα. Όταν λοιπόν οι κάτοικοι για το δικό τους λόγο δεν συμφωνήσουν, ποιος θα δώσει λύση, ο ψαράς? Εγώ δεν αποδώσω τη λύση. Τη λύση όμως, αντικειμενικά και σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια. Μάλιστα. Τι είπα λοιπόν στη συνάντηση σήμερα το πρωί? Ότι μου είναι αδιανόητο στη Δημοτική Αρχή που ηγούμαι εγώ, ναι, να υπάρχει τερματισμός ή αφετηρία στον ιστό της πόλης. Πρέπει λοιπόν η αφετηρία και ο τερματισμός να είναι εκτός κέντρου. Κάτι που το αποδέχτηκαν και ήρθανε και μου είπανε να πάρουν τηλέφωνο τη Δευτέρα να κλείσουμε ραντεβού. Αυτό είναι το ένα θέμα. Έτσι ακριβώς. Όλα τα άλλα που λέει η κυρία Θεοδωροπούλου, βάλετε το βίντεο. Εγώ αυτό τη θα το συζητήσουμε τώρα εδώ στον αέρα, ή μήπως υπάρχει καμία διαδικασία που ο νόμος ορίζει? Μήπως υπάρχει κανένας νόμος, κύριε Μπέο, που πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές, ή θα το συζητήσουμε εδώ? Ξέρω, ή να πάμε για να κλείσει στην ταβέρνα? Ποιες δηλώσεις, κύριε Μπέο, έχετε συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται? Να μεταφέρετε τα λεγόμενά μου όπως τα λέω. Δημαρχέ, κύριε Δημαρχέ, πάμε τώρα για τα σκυλιά. Ακούστε με λίγο πριν πάμε στα σκυλιά. Δεν θα πάμε πρώτα για τα σκυλιά. Ακούστε με λίγο. Να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Εγώ αποφασίζω, εγώ μιλάω. Κύριε Δημαρχέ, εδώ αποφασίζω εγώ, για να είμαστε ειλικρινεί. Όχι, εδώ δυστυχώς δεν είναι, δεν είστε εκλεγμένο στην εκπομπή. Εγώ αποφασίζω εδώ. Εγώ αποφασίζω εδώ. Εδώ, στην εκπομπή. Στην εκπομπή μόνο. Σε τι? Στην εκπομπή, στο ποιος θα μιλήσει. Μισό λεπτό. Να τελειώσουμε. Να λες ότι μας ρίξανε πέτρες και μετά να λες. Να τελειώσω το πρώτο θέμα. Να τελειώσουμε το πρώτο θέμα. Να τελειώσουμε. Κύριε Δημαρχέ. Μη φωνάζετε εσείς ούτε εγώ. Μη φωνάζω. Λοιπόν, άσε τώρα το ποιος. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο θέμα. Τα ρεπορτάζ όλα, για να το ξέρετε, ενδεχομένως δεν σας έχουν πληροφορήσει καλά. Ξέρετε ότι εδώ δεν παίζουν στην εκπομπή. Παίζουν στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 6, στις 9 και στις 12. Ολοκληρωμένα. Θα δείτε λοιπόν τις δηλώσεις και τις δικές σας και των κατοίκων και όλο το ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων όπως γίνεται κάθε μέρα. Εδώ οι συνάδελφοι μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ
Έτσι. Όπως μόνο... θέλουν αυτοί. Ορίστε. Όπως θέλουν, αν συμπαθούμε όπως κάποιον ή αντιπαθούμε. Όχι, όπως το κατέγραψαν. Πώς το κατέγραψαν. Αφού δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Δεν έχετε πει. Πώς θα γίνει. Ποια πράγματα. Την άλλη φορά είπατε ότι σας απαγόρεψα να πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια πράγματα δεν έχετε πει. Έχουν καταγραφεί αυτά. Ποια πράγματα δεν είπατε. Κύριε Δήμαρχε, αν ένας δημοσιογράφος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν μεταφέρει σωστά, αυτός κρίνεται, ξέρετε, από τον κόσμο. Δεν είστε στο απειρόβλητο, κύριε Παρέλη. Καθόλου, ίσα-ίσα. Αντιθέτως. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Όχι, μισό λεπτό. Πάμε στο δεύτερο, παρακαλώ, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μπέα. Δεν θα μιλάει μόνο αυτός, και αν είναι και εκλεγμένος, και ας είναι και δήμαρχος. Με χαμηλούς τόνους, κύριε Θεοδωροπούλη, γιατί φοβάμαι, ξέρετε. Σωστά. Με χαμηλούς τόνους. Μισό λεπτό. Ήρεμα, ξέρετε, φοβάμαι. Σας το έχω δείξει κιόλας. Ελάτε, όλοι με χαμηλούς τόνους και χωρίς ειρωνίας να συνονοηθούν. Είπατε προηγουμένως ότι μεταφέρουμε λάθος πράγματα για την τροχιά όταν σας ρωτήσαν οι κάτοικοι. Τι είπατε? Καταρχήν δεν με ρώτησαν οι κάτοικοι, εσείς με ρωτήσατε. Εγώ να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Για βάλτε την κάμερα λοιπόν, εγώ περιμένω εδώ. Αν και έχω σημαντικά πράγματα να κάνω, περιμένω. Να δούμε ποιος λέει ψέματα. Εσείς με ρωτήσατε. Αυτό είναι το θέμα ή η απάντησή σας, Δήμαρχε? Βάλτε το ρεπορτάζ. Ωραία, με ρωτήσατε. Η απάντησή σας λοιπόν. Ωραία, εγώ σας ρώτησα για την οικονομία του χρόνου, να πούμε ότι εγώ σας ρώτησα. Όχι, τι απάντησα. Μου χάρη, μου κάνετε. Όχι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Για πείτε λοιπόν, μας την απάντηση. Εσείς με ρωτήσατε. Τι απάντησα. Στην πόλη του Βόλου από την 1η Σεπτεμβρίου δεν κάνει κουμάντο τροχέα. Ποιος κάνει κουμάντο? Η δημοτική αρχή. Ποιος το λέει αυτά, άνθρωπε? Εσύ θα μου το πεις, εγώ το λέω. Ποιος το λέει αυτό? Εσύ ποια είσαι που τα πεις? Σε ποιο καθεστώς θα τα ακούσεις? Ποια είσαι εσύ να μας πεις? Πού θα μας κρίνεις εμάς? Εμάς θα μας κρίνει ο κόσμος. Ωραία, πάμε στο... Όπως βγήκατε και είπατε... Πάμε, θέλετε να πάμε... Όπως ένα λεπτό, κύριε Μαρέδη. Βγήκανε και είπανε ότι στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και τα λοιπά και τα λοιπά, η τροχέα λέει, είπε ότι δεν θα... Δεν έχει δυναμικό για να αστυνομεύσει ή να βάλει τάξη στην Ιάσονος και Δημητριάδος. Ναι. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι έχει δυναμικό. Να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Να δούμε αν από 1η Δεκεμβρίου υπάρχει εκεί αστυνόμευση με εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάπως αλλιώς να δούμε πράγματα, ποιος είναι πιο πάνω, η Δημοτική Αρχή λοιπόν, ή ο Τροχονόμος. Θα φανεί αυτό. Ο Βόλος δεν είναι αστυνομικό κράτος, ξέρετε. Υπάρχουν αρχές, νόμοι που λέτε. Σωστά. Υπάρχουν εμείς νόμοι λοιπόν, που ορίζουν επίσης και τον Καλλικράτη, ξέρετε. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε. Απαγορεύεται το παρκάρισμα και είναι υποχρεωμένη η Τροχέα να κάνει τη δουλειά της. Ωραία, λοιπόν. Καταλάβατε, άρα λοιπόν... Στη διαβούλευση που θέλετε για τις διαβουλεύσεις. Δεν θέλουμε, ναι, ο νόμος απαιτείτε το ορίζει. Στη διαβούλευση απαιτείτε που θέλετε, απαιτείτε, θα είναι όλοι οι φορείς, το ΚΤΕΛ, το μουσείο, το νοσοκομείο, ωραία, οι τοπικοί πολίτες της περιοχής και η Δημοτική Αρχή και θα αποφασίσουμε τι θα γίνει. Πάμε στο δεύτερο θέμα, επειδή δεν έχω άπλετο χρόνο. Είναι τελετικό όργανο, αν δεν ξέρετε, κύριοι δημοσιογράφοι. Εντολές εκτελεί, δεν αποφασίζει. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Το ίσακτο στο δημοτικό το γνωρίζει αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα, Δήμαρχε. Ναι, όχι, θα υποακούσουμε τις εντολές της τροχιάς. Αυτοί τις υπακούνε. Όχι, ξέρω εσείς από 1η Σεπτεμβρίου κάνετε κουμάντο. Εμείς ξέρουμε τους νόμους και ξέρουμε τι θα γίνει. Αλίμονο. Δεν θα μας πει η τροχιά. Αλλή ποιο δρόμο θα κάνουμε, μονόδρομο ή ευρεία κυκλοφορία. Θα αποφασίσει η τροχιά για την κυκλοφοριακά χρωστό. Κάντε αυτοκριτική με τη δημοσιογραφία και αφήστε τα άλλα σε εμάς. Εμείς θα κρυθούμε από τον κόσμο. Και να είστε σίγουροι ότι θα κρυθούμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση για τα αδέσποτα? Αυτό θέματα, άμα θέλετε να συζητήσουμε. Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί δεν σας είχα προγραμματισμένο. Να πληροφορήσουμε σωστά τον κόσμο. Όχι να τον παραπληροφορούμε. Ο κύριος Κουμιώτης τι διαβάζει εκεί, βλέπει κανέναν αγώνα? Δεν ξέρω. Το... Πιθανό. Λοιπόν, γιατί δεν συμμετέχει στη συζήτηση? Είναι σιωπηλός σήμερα. Προτιμά να είναι σιωπηλός. Παρακαλώ, θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση για το βίντεο που είδαμε από την παραλία? Όχι, εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε. Εγώ, όχι, εγώ δεν θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Να πω ότι εμείς θα κρυθούμε από τον πολίτη του Βόλου. Ένα ερώτημα να κάνω. Ένα ερώτημα. Αυτό είναι γνωστό. Ένα ερώτημα. Χθες εθελοντική ήταν η μάζοξη που κάνατε στην παραλία? Να σας πω. Ή ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Δεν θέλετε να σας πω. Παρακαλώ. Είναι μία απόφαση η οποία αναργετή διαβάζεται αυτά που σας συμφέρει. Γιατί πλέον το δελτίο σας, κύριε Μαρέδη. Δεν με συμφέρει δεν κάτι. Είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Εντάξει, αυτό είναι η εκτίμησή σας, δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δημοκρατία δεν έχουμε. Σαφέστατα, αλλά για να σας πω λοιπόν γιατί. Εμείς κάναμε μία ανακοίνωση. Ναι, ναι. Το είδα, ξέρετε, αυτό το βίντεο, ξέρετε ποιος το τραβάει?
Όχι, δεν ξέρω. Πάντως όχι ουδέτερος κόσμος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ούτε εγώ πάντως, ούτε κανείς από τον Άστρα. Κύριε Μαρέδη, να σας πω κάτι. Ναι. Εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση ότι ξεκινάει να θέλετε να ψάξω να τη βρω. Προφανώς θα όχι, την όχι, δεν θέλω την απάντησή σας. Ναι. Έχουμε βγάλει μία ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα. Που λέμε ότι ξεκινάει την Κυριακή η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Και όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά. Να έρθουν να μαζέψουν ζώα. Την απόφαση την παίρνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και από εκεί και πέρα όποιος πολίτης θέλει να συμμετέχει μπορεί να έρθει. Αυτό δεν νομίζω να είναι κακό. Τώρα, όχι, αλλά είναι παράνομο. Χώρο, αυτό είναι παράνομο, ξέρετε. Το χώρο καλά κάνει. Θα κρυθούμε εμείς, κυρία Θεοδωροπούλου. Δεν θα μας κρίνετε εσείς. Αφήστε το να αν κάνουμε παρανομία ή όχι, θα μας κρίνει πρώτα ο κόσμος και μετά τα δικαστήρια. Αν διαβάσετε, εσείς λέω τον νόμο. Να μας κρίνετε. Αν διαβάσετε τον νόμο περισυλλογής αδεσπότων, θα το δείτε. Έχετε πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνετε. Ολοκληρώστε. Εάν λοιπόν είμαστε παρανομοί, αν είμαστε, θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Μαρέδη. Παρακαλώ. Να κάνουμε κάτι καλύτερο. Παρακαλώ. Θέλετε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα να δείτε πώς θα γελιοποιηθείτε. Να έρθουν οι πολίτες. Ποιους εννοείτε. Πάλι, τι εννοείτε. Λέτε, το γελιοποιηθείτε σε ποιους. Το γελιοποιηθείτε σε ποιους πάει. Ναι. Να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Το γελιοποιηθείτε σε ποιους πάει. Σε όλους αυτούς το γελιοποιηθείτε σε ποιους πάει, Δήμαρχε. Αν δεν σταματήσει, δεν θα σου απαντήσω. Απαντήστε όμως. Ναι, να απαντήσω όμως για να καταλάβει. Ναι. Να γελιοποιηθείτε όλοι εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε το αντίθετο. Τι υποστηρίζουμε εμείς για να ξέρει ο κόσμος. Εμείς θεωρούμε προσωπικά, γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση, ότι ένα σκυλί το οποίο είναι αδέσποτο και σας μιλάει ένας άνθρωπος που το μικρό μου παιδί έχει μεγαλώσει με δύο σκυλιά. Μάλιστα. Και πιστέψτε με, τα αγαπάω πολύ. Τουλάχιστον και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Και κυρία Θεοδωροπούλου, μπορεί να σας πει σήμερα το πρωί πώς παίζαμε με τα σκυλιά στον άνευ. Δεν θα κρίνω. Γι' αυτό δεν θέλετε να συναντήσετε τις φιλοζωικές οργανώσεις. Ορίστε. Γι' αυτό δεν θέλετε να συναντήσετε τις φιλοζωικές οργανώσεις. Τώρα. Και όπως μου δηλώσατε, σε όποιον αρέσει. Έχουν ιδιοσυγκρασία και καταλαβαίνουν ποιος τα αγαπάει ή όχι. Ρωτήστε την αν ήρθανε πάνω μου και παίζαμε. Τέλος πάντων. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως Δημοτική Αρχή. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στον ιστό της πόλης μας. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Προφανώς όχι. Που κάνουν επιθέσεις στους ανήμπορους. Είναι γνωστά χρόνια αυτά. Είναι χρόνια. Τίποτα, χρόνια. Τόσο με την επιστολή του Ιγνάτιου, του Σεβασμιότατου, όσο και με τον πρόεδρο του νοσοκομείου. Συγγνώμη. Τίποτα, Δημαρχέ. Υπάρχουν καταγγελίες πάνω από 40-45. Άτομα που πηγαίνουν καθημερινά. Πράγματι. Εβδομαδία στο νοσοκομείο. Πράγματι. Ευχαριστώ που συμφωνείτε. Ναι. Εμείς λοιπόν τι είπαμε. Ότι ένα ζώο το οποίο κυκλοφορεί αδέσποτο στο κέντρο της πόλης είναι καλύτερα να πάει κάπου το οποίο θα είναι ελεγχόμενο από το να είναι στο κέντρο της πόλης νηστικό. Ωραία. Χωρίς νερό. Πού θα ένα πάει. Λεπτό. Πού θα και πάει. Χωρίς ιατρική περίληψη. Πού θα πάει. Θεωρούμε λοιπόν μισό λεπτό. Ότι στο κοινοκομείο που υπάρχει στις Γλαφυρές, εδώ και χρόνια, εγκαινιάστηκε από τον συγχωρεμένο. Αφήστε με, κυρία Θεοδωροπούλου, σεβαστείτε τα αρχικά. Μα δεν υπάρχει κοινοκομείο, κύριε Πέο. Το συγκεκριμένο λοιπόν κοινοκομείο εγκαινιάστηκε από τον συγχωρεμένο τον κύριο Νάκο. Είναι ένα κοινοκομείο χωρητικότητας 120 με 140 ζώων. Καταφύγιο μικρών ζώων. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά λέτε την άποψή σας. Κατά δήλωση των ειδικών χωράει, είναι γύρω στα 250 τετραγωνικά. Και έχει ένα οικόπεδο, θα το έλεγα, το οποίο έχει παραχωρηθεί από την Διεύθυνση Γεωργίας, 12 στρέμματα. Αυτό λοιπόν το κτίριο, εμείς επεκτείναμε, αν θέλετε, την περίφραξη, ναι, κατά δύο στρέμματα. Ωραία. Μέσα εκεί να ολοκληρώσω για να έχει ο κόσμος. Όχι, ερώτημα άποψη. Πάνω σε αυτό, θα τα κρατήσετε ένα εκεί. Ένα λεπτό, κύριε Μαρέδη, να ολοκληρώσω. Ναι, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σε αυτό το χώρο μέσα, ναι, δημιουργήσαμε τέσσερις, οι οποίοι αν θα πάτε τώρα, γιατί η κυρία Θεοδωροπούλου πήγε, αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα, ήταν κατά 80% λόγω του καιρού, δεν προλάβανε Σαββατοκύριακο, το ολοκληρώσα σήμερα. Έχει ποτίστρες, έχει ταΐστρες και έχει και στέγαστρα. Θα τα κλείσετε εκεί. Θεωρούμε λοιπόν, κύριε Μαρέδη, ναι, ότι από το να είναι νηστικά και χωρίς νερό, ναι, το κέντρο της πόλης, μάλιστα, καλύτερα είναι να είναι ελεγχόμενα εκεί, να ταΐζονται, να ποτίζονται και να έχουν ιατρική περίπτωση. Το έχει πάρει την έγκριση. Τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Έχει πάρει την έγκριση από την ιατρική υπηρεσία ο καινούριος χώρος. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ τι λέω. Ο νόμος.